Λοιπόν, είμαστε στη τελική ευθεία εδώ πέρα με τη Λάρα. Μόλις μάθαμε ότι ο Τζέικοβ είναι ο προφήτης. Μεγάλος προφήτης. Ναι, να ψήσω κανένα φως γιατί δεν έχω βγει τίποτα. Ο Τζόνα είναι ευτυχώς καλύτερα, εντάξει. Είδαμε πριν την εκδίκηση της Λάρα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Και τώρα σιγά σιγά πλησιάζουμε στο Κιντέσ. Ναι, εδώ είναι κάτι που πρέπει να σπάσω. Τίποτα άλλο μέσα. Ακόμα δεν έχουμε δει τους Deathless, νομίζω Deathless λέγονται, στους οποίους συνέχεια αναφέρουνε. Φαντάζομαι θα είναι λίγο σαν τα τερατάκια που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν η ατμόσφαιρα του πρώτου ήταν μάλλον αρκετά ιδιαίτερη. Όχι πως και αυτό το παιχνίδι δεν είναι κορυφαίο, αλλά έχασα. Όχι πως το παιχνίδι αυτό δεν είναι κορυφαίο, απλά κάποιες επιλογές τους. Εντάξει, τα collectibles είναι πολύ καλά, τα challenges είναι ωραία. Tombs είναι και αυτά που έχουν αρκετά ενδιαφέρον, αν και θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολα. Να σε βάλω σε ένα τώρα, σε βάλω το πάνω. Για να δούμε. Αλλά η δυνατότητα να μπορείς να θεραπεύεις ανά πάση στιγμή, αυτό είναι λίγο... Γιατί ρε παιδί. Πόσες φορές έχει πεθάνει. Κρίμα το κόριτσι. Για να το σκεφτούμε λίγο. Φέρε εδώ το χάρτη να μου δείξεις που είσαι.
έρχονται τα πράγματα. Έχει την πασουδέο. Οπα. I just have to catch my breath for a moment. This place, Katesh, Jacob, the Deathless Ones. I've been running so fast for so long, I haven't stopped to acknowledge the simple fact that all of this is real. A part of me can't believe it. But I know Jacob was telling the truth. Whatever made him is here, and I'm going to find it before Trinity. I only wish Dad was alive to share in this discovery. Πολλά daddy issues. Έχει το κορίτσι. Λοιπόν, τι να βάλουμε, δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Τι να τα κάνω όλα αυτά. Πάντως σκέφτομαι, άμα το τελειώσω, να ξαναξεκινήσω την άλλη φορά που θα το παίξω. Λίγο το κάνω λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι αρκετά εύκολο γενικότερα. Δηλαδή να παίξω, ας πούμε, μόνο με βέλη. Μόνο με τόξο και βέλη. Και χωρίς πολλά skills updates. Δεν με ενδιαφέρει κανένα από αυτά. Τέλος πάντων. Άρα αυτό μόνο για... για να υπάρχει weapons. Για βάλω στο πιστολάκι, τι να βάλουμε. Αν το βάλω πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα το μπαμπούμ. Πιο γρήγορα το μπαμπούμ. Οπότε μας είπε για τους Deathless Ones πάλι. Δεν έχω καταλάβει ένα Jacob. Ο Jacob αφού είναι ο προφήτης. Δεν πεθαίνει σε τίποτα. Η Σοφία που είναι η κόρη του ξέρει. Γιατί αυτός είναι ο προφήτης. Δεν έχω καταλάβει. Έχουμε εδώ. Βάλουμε εντάρια, βάλουμε τέτοια. Jacob, I'm heading in. What will I find down here? My people haven't been down there since we sealed it off, centuries ago. But it should be safe, at least until you make it past the orrery. Was it part of the observatory? It was built by my astronomers, before the Deathless buried the old city. You'll need to use it to open the entrance to Katesh. Μισό λεπτά να δω τι είναι το όρερι. Εκτός από γαλλικό εστιατόριο στη Μάρ, λοιπόν. Είναι μηχανικό μοντέλο του ηλιακού συστήματος. Οκ. Για βρες την είσοδο στο όρερι. Να τη βρω, ρε φίλε. Και λέγω ότι δεν είναι πολύ ωραίο το πιστεύω στοιχείο το Σιβηρία, κατά κάποιο τρόπο. Και πολλά ελληνικά στοιχεία που είναι ευχάριστο. Η προηγούμενη πίστα μιλάγα ελληνικά και ελληνικά. Deathless Ones. Και σου λέγανε... ορμήστε! Εδώ θα πεθάνεις και τέτοια διάφορα. Άλλο πρέπει να πω εκεί μέσα.
το άλλο skill. Πηδάει λίγο πιο άνετα από ύψη. Άρα, οπα, να το. Ευκολάκι. This is extraordinary. Extraordinary. Let's see how this thing works. Looks like I can pull that into place. What the hell is that? You know it. Voilà. Πρέπει το κάνεις το άλμα εσύ. Για να δούμε. Κάτι πρέπει να κάνεις το άλμα. Για να κάνουμε προσπάθεια. Άλμα είπαμε. Κοίτα. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το άλμα. Οκ. Plan B. Looks like I can pull that into place. What place? Honey? I'm gonna miss this cat. This was gonna be really small place. Okay. Okay, very weird. I'm gonna go over here. Γεια σου. Είπα κι εγώ. Πόσο δεν με κόβει. Πόη. Κουπ. Να με το πάνω. Κατά. Αυτό. Ακούστηκε και η θριαμβευτική μουσική. Κάτι κάναμε σωστά. Τίποτα κανένα συγκρατάκι εδώ πέρα δεν έχουμε.
όχι, νόμιζα ότι ίσως πρέπει να κάνω καμιά ρεαλιστική αναπαράσταση για οικοσυστήματα σχεδόν. Κάτι έξυπνο δηλαδή. It's locked. Just have to disengage the mechanism. There's another lock on the other side. Everything in the city sank beneath the ice. Patience, Lara. Now.
Patience, Lara. Now! Got to make it to the top now. Got to time it just right. Opa, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Φαίνεται μπερδεύτηκε λίγο γιατί είμαστε ήδη στην κορυφή. Για διάβαση αυτό. One speaks of the advanced archery skills developed in Byzantium. The old city is close. Lara, we're on the mountain above the glacier. Can you see Trinity? Yes, they're beginning their operation. I'm entering the old city now. Listen, Sophia, don't attack them too soon. We'll give it some time. I'll contact you again soon. I thought I had died. The cold gnawed at me, and I grew weak, even as I saw the Prophet's people camped on the ridge of a strange green valley. One foot after the other, sword in hand, I trudged on. I meant to charge. Battle cry on my chapped lips. When consciousness fled and I collapsed into the arms of heretics. They know who I am. They have been expecting Trinity. They do not have much. But they fed me, kept me warm until I could walk again. The Prophet told me I could leave whenever I desire, but they've taken my blades. Even armed, I do not know that I could kill this man. Καλά. Χαρισματικός ο προφήτης, λοιπόν.
Εκεί. Ποιο εκεί.